Ο εισαγγελέας, ναι, ο εισαγγελέας πρωτοδικών Βόλου, λοιπόν, πρότεινε να μην χορηγηθεί η τακτική άδεια στο Δημήτρη Κουφοντίνα παρά την αναίρεση που είχε ασκηθεί από τον Άριο Πάγο στο δικαστικό βούλευμα, το οποίο του στερούσε την άδεια, του είχε αρνηθεί την άδεια, και θυμόμαστε όλοι ότι ακολούθησε η απεργία πείνας. Η εισαγγελέα Βόλου, λοιπόν, επικαλείται την ποινική δίωξη που έχει ασκηθεί στο Δημήτρη Κουφοντίνα σε βαθμό κακουργήματος για στάση. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, στο Δημήτρη Κουφοντίνα αποδίδεται η κατηγορία της απλής συνέργειας διαψυχικής συνδρομής σε βαθμό κακουργήματος σε στάση κρατουμένων, η οποία φέρεται να έλαβε χώρα σε άλλο κτίριο της φυλακής. Ως εκ τούτου, λοιπόν, ο Δημήτρης Κουφοντίνας δεν πληρεί τις τυπικές προϋποθέσεις προκειμένου να του χορηγηθεί άδεια. Ωστόσο, πρέπει να αναμένουμε την έκδοση του βουλεύματος, το οποίο είτε θα υιοθετήσει την πρόταση του εισαγγελέα, λέμε, είτε το, όχι. Το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Βόλου. Ακριβώς. Σωστά. Ναι. Ωραία.